Το πρωί μια συνέντευξή του στην Κρήτη, σε ένα κανάλι της Κρήτης. Ναι, ναι. Μίλησε με... Το Crete TV. Ναι. Για έντυπο συμβιβασμό μίλησε. Θετικά, έντυπη συμφωνία. Με θετικά λόγια για την κυβέρνηση, εντάξει. Λοιπόν, για τη διαπραγμάτευση έχεις να μας πεις τίποτα. Για τη διαπραγμάτευση έχω να σας πω ότι η κυβέρνηση, από ό,τι έχω καταλάβει, και νομίζω αυτό το έχει καταλάβει πάρα πολλοί κόσμος, υπηρετεί το πνεύμα της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου. Λοιπόν, από το πνεύμα της συμφωνίας αυτής δεν έχει παρεκκλίνει στο παραμικρό. Ίσα-ίσα. Εκεί είναι, 20ης Φεβρουαρίου. Ίσα-ίσα έχει δώσει 26 μεταρρυθμίσεις, συγκεκριμένες, κοστολογημένες. Επί των μεταρρυθμίσεων ελάχιστες ενστάσεις υπάρχουν από τους εταίρους, οι οποίοι εταίροι όμως, παρεκκλίνοντας από αυτή τη συμφωνία, επιστρέφουν στο θέμα των εργασιακών και των ασφαλιστικών. Η συμφωνία, θυμίζω, της 20ης Φεβρουαρίου, να το ολοκληρώσω, η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου δεν θέτει θέματα ασφαλιστικού, εργασιακού, δηλαδή εσωτερικής υποτίμησης και ηφαισιακά μέτρα. Γι' αυτό κιόλας έγινε. Ναι. Δεν έγινε για άλλο δηλαδή, λόγο. Δηλαδή η συμφωνία, γιατί φύγαμε. Συγγνώμη, και... δημοσιογραφικά είναι έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι έτσι ή δεν είναι. Φύγαμε, είναι έτσι ή δεν είναι. Φεβρουαρίου λέει ότι θα αξιολογηθεί, πάμε στην προηγούμενη. Ποτέ κανείς δεν αποσυνέδεσαι από αυτούς. Όχι. Τα έχετε μπερδέψει. Σκοπίμως τα μπερδεύετε. Λοιπόν, είμαστε 4 δημοσιογράφοι εδώ πέρα. Λοιπόν, η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου ήταν συμφωνία για φυσιακά μέτρα τη Δανειακή Σύμβαση ήταν. Λοιπόν, ήταν συμφωνία για εφησιακά μέτρα, όχι. Ήταν συμφωνία για μεταρρυθμίσεις. Έφερε 26 μεταρρυθμίσεις. Τα προηγούμενα, αφού αξιολογήσουμε και κλείσουμε αυτό που δεν κάνανε. Όχι, δεν το διαβάζει η κυβέρνηση. Όχι, καθόλου. Γιατί... Αυτό το διαβάζει η κυβέρνηση όπως θέλει. Συγγνώμη. Δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματικότητα. Στη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου είδατε ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Είδατε απελευθέρωση των απολύσεων. Είναι μέσα στην αξιολόγηση. Όχι, δεν είναι. Είναι μέσα στην αξιολόγηση. Θα αξιολογήσουμε τα προηγούμενα. Όχι, είναι προϋπόθεση να κλείσουμε. Μα φυσικά. Αυτό είμαστε στην 20η Φεβρουαρίου. Όχι. Προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τους δανειστές με ανεπιτυχή τρόπο. Λοιπόν, η συμφωνία ήταν συγκεκριμένη. Τα ακούμε και από πάνω. Βέβαια. Συγγνώμη. Βέβαια θα τα ακούσετε. Τα ακούμε και από πάνω. Το γεγονός ότι έχουμε αφήσει και την ημερομηνία της 24ης Απριλίου και το γεγονός ότι δεν έχει κλείσει καμία συμφωνία οφείλεται στο εργασιακό και το ασφαλιστικό. Στο ότι οι εταίροι θέλουν τέτοιο θέμα. Ναι. Δηλαδή, σε όλα τα υπόλοιπα έχουν πει. Έχετε ακούσει κάποια άλλη ένσταση για κάτι άλλο. Εγώ άκουσα Ευρωπαίους αξιωματούχους να λένε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι κοστολογημένες, δεν είναι στο πλαίσιο που θέλουμε, είναι θεωρία. Ποιους, συγκεκριμένα. Αυτά είναι δημοσιεύματα. Ναι. Να πάμε σε δημοσιεύματα. Όχι, να πάμε όχι, και στο δεδομένο ότι δεν έχουμε συμφωνία. Πέστε μου ένα αξιωματούχο, ναι. Ο οποίος παίρνει, δηλαδή ο Μοσκοβισή, κάποιος άλλος κτλ. Που να πει, που να είπε ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που μας δώσανε είναι χωρίς νούμερα, μη κοστολογημένες κτλ. Προχθές δηλώθηκε αυτό, προχθές υπόθηκε ότι μας φέρνουν. Από ποιον. Δεν το από θυμάμαι. Ποιον. Υπόθηκε προχθές. Υπόθηκε προχθές. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Είναι δημοσίευμα. Καλά, υπόθηκε προχθές μέσα στο όργανο. Όχι, Γιάννη, είναι συγκεκριμένα αυτά. Δεν θυμάμαι ποιος. Είπε ότι προσέξτε, για να πάω να κάνω κάτι, γιατί επειδή χτυπιέται η κυβέρνηση για την περίφημη πολιτική απόφαση, λέει για να πάω να πάρω μια πολιτική απόφαση, πρέπει ο τεχνοκράτης μου, τα Brussels και οι υπόλοιποι, η υπαλληλία, να μου φέρουν τα νούμερα προς λοιπόν, τα. Αυτό δεν έχει γίνει. Συγκεκριμένο πράγμα. Ο κύριος Σοχαράκης δεν έχει διαψευστεί από πουθενά. Ή το, λοιπόν, το παίζει, το πιστεύει, δεν το ξέρω. Στη συνάντηση Τσίπρα Μέρκελ, αυτό καταλήγει. Ναι. Έτσι. Δόθηκε ένα χαρτί από την πλευρά της κυρίας Μέρκελ ότι η επιπρόσθετη δαπάνη για τις συντάξεις κάνει συνολικά στο 14% του ΑΕΠ. Ναι. Ο κύριος Κουλιαράκης πάρων σε συνάντηση στο επιτελείο του κύριου Τσίπρα, έδωσε το χαρτί ότι είναι 7%. Και ήρθε χθες ο ΩΣΑ και είπε 17%. Τώρα... Γιατί το 7% προκύπτει επειδή συμπιέστηκε. Μα και αυτό το έχετε μπερδέψει. Αλλά χθες ο ΩΣΑ λέει ότι το 17% του ΑΕΠ πηγαίνει για συντάξεις. Μα δεν θέλετε καν να το ακούσετε. Δεν θέλετε να το ακούσετε. Πάμε πάντως καθημερινά σε μια χρεοκοπία. Το θέμα είναι η χρεοκοπία θα γίνει εντός ευρώ ή θα γίνει με εθνικό νόμισμα. Αυτό μια άλλη μέρα. Και πριν 20 μέρες που ήμασταν εδώ πάλι για χρεοκοπία λέγατε. Και πριν 20 μέρες. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε. Ένα λεπτάκι να μας πεις η επόμενη ποια είναι. Η ημερομηνία τώρα.
Πότε είναι εσείς το λέτε. Όχι, πες μου. Ο κύριος Σταθάκης και τον κύριο Μάρδα έλεγαν ότι θα έχουμε συμφωνία μεγάλη εβδομάδα. Μα μας χρεοκοπείς κάθε εβδομάδα. Εγώ σε χρεοκοπώ. Λοιπόν, εσύ δεν μας χρεοκοπήσεις. Καθόλου. Θα πρέπει να κλείσουμε. Θα πας σαν τον Γιώργη που θα λέει με έριξε ο Βενιζέλος. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ευχαριστούμε. Πάμε στην Αντίν Χαρδαλιά. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Η Αντίν παρακολούθησε τη συνέντευξη της κυρίας Στασίας.